Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί καθημερινά 9 με 11 μέσα από την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα βλέπουμε τα νέα της επικαιρότητας και τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε κι εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή μας τηλεφωνώντας στο 211-55-50-500 ή στέλνοντας το mail σας στο πρωινή-είδηση-παπάκι-ζούγκλα.gr. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας βλέποντας τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων με θέματα από την ελληνική και ξένη ειδησιογραφία. Να δούμε σήμερα τι απασχολεί τον έντυπο τύπο σήμερα Δευτέρα 17 Μαρτίου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Τα Νέα». Η Κριμαία ψήφισε Πούτιν. Με συντριπτική πλειοψηφία, οι κάτοικοι της Κριμαίας ψήφισαν χθες υπέρ της ένωσής τους με τη Ρωσία και κατόπιν βγήκαν στους δρόμους και πανηγυρίζουν. Κάποιοι με το πρόσωπο του Πούτιν στις μπλούζες τους και το σύνθημα «Πατρίδα Ελευθερία». Παζάρια και ανατροπές. Θρίλερ με την Τρόικα, αλλά και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Μεγάλο αγκάθι ως το τέλος, το ύψος του πλεονάσματος που θα αναδιανεμηθεί ως κοινωνικό μέρισμα. Ανακατατάξεις φέρνουν οι δημοσκοπήσεις με το ποτάμι στην τρίτη θέση μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Μέτωπος στον Ολάντ πριν πάει στη δασκάλα. Τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ ενημέρωσε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντζι για το σχέδιο ανάκαμψης της ιταλικής οικονομίας, όμως τα δύσκολα έρχονται σήμερα στη συνάντησή του με την Άγγελα Μέρκελ. Πτήση MH370. Το μυστήριο και τα αναπάντητα ερωτήματα. 8 ημέρες αφότου απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ το Boeing 777 με τους 239 επιβαίνοντες, εξακολουθεί να αγνοείται με τα ερωτήματα να πληθαίνουν, καθώς 25 χώρες συμμετέχουν πλέον στη μεγαλύτερη επιχείρηση εντοπισμού στην ιστορία της αεροπλοείας. Τα αποκαλυπτήρια της Χρυσής Αυγής. Θετική εξέλιξη αποτελεί αναμφίβολα η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Λάρισας της Χρυσής Αυγής και μάλιστα με μια επιστολή που ισχυροποιεί το κατηγορητήριο περί εγκληματικής οργάνωσης και επιβαρύνει τη θέση των βασικών κατηγορουμένων της υπόθεσης. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα «Το Έθνος». Εμφύλιος στη μαύρη συμμορία. Αποχωρήσεις, καταγγελίες και μαχαιρώματα στη Χρυσή Αυγή. Βουλευτής τους κατηγορεί για εγκληματική οργάνωση. Ποια άλλα στελέχη σχεδιάζουν την έξοδό τους? Οι μισοί εγκαλούν τους άλλους μισούς για προδοσία. Η δημοσκοπική καθίζηση και η διάλυση των πυρήνων. Ετοιμάζονται να ανοίξουν στόματα από τις φυλακές. Η εκρηκτική κατάσταση επικρατεί στην Χρυσή Αυγή. Η αποχώρηση του βουλευτή Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου συνοδεύτηκε από καταγγελίες και ομολογίες. Ήρθε στο φως ο αλληλοσπαραγμός των καθοδηγητών της οργάνωσης. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα και οι αποκαλύψεις για την εγκληματική δράση των ταγμάτων εφόδου λειτουργήσαν καταληκτικά. Στην πόρτα εξόδου κατευθύνονται στελέχη. Ανάστατη ηγετική ομάδα αντιδρά με χαρακτηρισμούς όπως προδότες ή Ιούδας. Μαραθώνιο συμφωνίας με την Τρόικα. Λύση για τις τράπεζες. Συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Πλήρη σύνταξη στο δημόσιο από τα 50. Οδηγός παράθυρο εξόδου για 12,1 κατηγορίες υπαλλήλων. Οι ευνοϊκές διατάξεις για συνταξιοδότηση 400.000 υπαλλήλων με μείωση ορίων ηλικίας έως 4 έτη και του χρόνου ασφάλισης κατά τα 5 έτη. Τα μυστικά στην αναγνώριση πλασματικού χρόνου για θητεία, παιδιά και σπουδές. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να αυξήσουν τη σύνταξή τους έως και 21,6%. Στο ειδικό ένθετο, αναλυτικές πίνακες, παραδείγματα για άνδρες, γυναίκες και γονείς με ανήλικα τέκνα. Συμφωνία για παραλαβή των 4 υποβρυχίων έως το 2015. Προσάρτηση στη Ρωσία με 95% ψήφιση Κριμαία. Διαδηλώσεις ρωσόφωνων στην Ανατολική Ουκρανία. Καταργούνται οι ερασιτεχνικές άδειες αλίας για 85.000 ψαράδες. Έρευνα του Πανεπιστημίου MIT. Αριστοτέλης και Πλάτωνας πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Νέο μνημόνιο μετά τις εκλογές. Αναβάλουν για το καλοκαίρι τις δύσκολες αποφάσεις. Με αρκετούς αστερίσκους θα είναι όπως φαίνεται η συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα. Όλα τα εκκρεμή και ακαθόδη ζητήματα θα τεθούν από την πλευρά των δανειστών τον Ιούνιο και αφού θα έχουν μεσαλωβήσει οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Τότε αναμένεται να συνταχθεί και το νέο μνημόνιο, το οποίο θα δεσμεύει τη χώρα μας και μετά το 2014 όπως επιθυμούν οι δανειστές.
Η τρέχουσα διαπραγμάτευση κυβέρνησης Τρόικας θα ολοκληρωθεί σήμερα ή αύριο. Με αρκετά κενά το νέο κείμενο της συμφωνίας. Το Δούνο του δεν επιθυμεί έξοδο στις αγορές το 2014 παρά τις κυβερνητικές επιδιώξεις για δανεισμό φέτος. Επιμένει η Τρόικα να μοιράσει εκείνη το πλεόνασμα. Ευρωεκλογές. Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σε βαρύ κλίμα, λόγω αρνητικών για αυτήν δημοσκοπήσεων, η Συγκρού προσπαθεί να συγκροτήσει το ψηφοδέλτιό της. Ποια ονόματα από νυν ευρωβουλευτές κόβονται και ποιοι διεκδικούν μια θέση στη λίστα. Όλο το παρασκήνιο. Χρειαζόμαστε νέες συντάξεις. Συνέντευξη Αλεξανδρή στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου υπόσχεται ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία για την προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι οι πολίτες σε αυτούς τους μνημονιακούς καιρούς χρειάζονται νομική αγωγή. Προαναγγέλει αλλαγές στον τρόπο εισόδου των δικηγόρων στην εργασία. Με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, οι δύο οικολόγοι πράσινοι. Η διάσπαση επιβεβαιώθηκε στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης σε κλίμα έντασης, αντεγκλήσεων και πολιτικών διαφωνιών για τον προσανατολισμό και τον έλεγχο του κόμματος. Ο νυν ευρωβουλευτής Νίκος Χρυσόγελος ανακοίνωσε μέσω της Εφημερίδας των Συντακτών την αποχώρησή του και τη συγκρότηση διαφορετικού ψηφοδελτίου. Περνάμε στην ελευθεροτυπία. Αρχίζει η σφαγή στις υπουκουρικές. Έως 50% οι συνταξιούχοι του Υπουργείου Οικονομικών πρώτοι. Νέα ανεμπόδιστη επέλαση της Τρόικας. Με την Τρόικα να κερδίζει στα περισσότερα σημεία, εξελισσόταν μέχρι αργά χθες τη νύχτα ακόμα ένας γύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών. Διαφορετική προσέγγιση για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων υπήρχε ακόμα και από τους υπουργούς της κυβέρνησης. Ανώτατος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών έλεγε ότι τα φλέγοντα ζητήματα, γάλα, φάρμακα, πωλήσεις, τράπεζες, έκλεισαν. Την ίδια ώρα, στελέχη άλλων υπουργείων έλεγαν ότι ακόμα δεν έχουν κλείσει όλα τα θέματα. Αμετακίνητη η Τρόικα στο θέμα της διανομής του κοινωνικού μερίσματος, καθώς επιμένει ότι η κυβέρνηση πρέπει να περιορίσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις της. Και σειρά έχει η Δημοκρατία. Πικρή συμφωνία. Η Τρόικα δεν δέχτηκε κανένα μέτρο που θα βοηθούσε την κοινωνία να ανασάνει. Μόνο 400 εκατομμύρια ευρώ το κοινωνικό μέρισμα. Νέο αιμονικό όχι από τον Τόμσεν σε περισσότερες δόσεις για τους οφειλέτες του δημοσίου που βρίσκονται στα πρόθυρα αυτοκτονίας. Ευεργετικό προεδρικό διάταγμα για την περίθαλψη συζύγων και παιδιών των στρατιωτικών. Δημοσκοπήσεις στο απόλυτο σκοτάδι. Οι περισσότεροι πολίτες κλείνουν το τηλέφωνο όταν ακούν ότι πρόκειται για γκάλοπ. Οι ειδικοί στις μετρήσεις της κοινής γνώμης βρίσκονται σε απόγνωση, μιλώντας για ραντεβού με την κάλπη στα τυφλά. Βγαίνουν από την απομόνωση τα υποβρύχια. Με απόφαση Αβραμόπουλου χρηματοδοτείται η ολοκλήρωση των επισκευών και εξασφαλίζεται η απασχόληση των εργαζομένων στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Αφήνουμε τη Δημοκρατία και περνάμε στην Αυτοεμπορική. Θα πληρώσουμε 7,4 δις στο Δούνο του μέσα στη χρονιά. Άρχισε η πληρωμή χρεολυσίων από δόσεις που εκταμιεύθηκαν το 2010 και το 2011. Μονόδρομο σύλληψη νέων δανείων για κάλυψη παλαιών. Χρεολύσια ύψους 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ επιστρέφει στο Δούνο του η Ελλάδα εντός του 2014, καθώς ξεκίνησαν να λήγουν τα πρώτα δάνεια του μηχανισμού στήριξης που εκταμιεύθηκαν από το Μάιο του 2010 μέχρι και τον Ιούλιο του 2011. Έλεγχη και πρόστιμα για λοδαπούς μεταφορείς. Από τον Μιχάλη δήλωσε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος στην επέκταση του μοντέλου της συνδυαστικής μεταφοράς στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας που εφαρμόζεται στη γραμμή Σαρονίδα Ελληνικό και σε άλλες περιοχές που απέχουν από το κέντρο, προχωρεί το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Συζητήσεις χωρίς ελπίδες συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Παραμένουν εμπόδια το κοινωνικό μέρισμα, οι απολύσεις και τα εργασιακά θέματα. Επιβάρυνση για 1 εκατομμύριο επαγγελματίες. Υψηλότερη θα είναι φέτος η φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με πέρυσι για περίπου 1 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και επιτιδευματίες λόγω των ανατροπών που επήλθαν πέρυσι στο φορολογικό σύστημα. Άμεσα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη Eurobank. Επισπεύδεται η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank μετά τη συμφωνία Τρόικας κυβέρνησης, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται άμεσα στη Βουλή, ενώ συνδομεύεται σε νέες μέρες από την ψήφισή του η δυνατότητα σύγκλησης συνέλευσης των μετόχων. Και περνάμε στην Εσπρέσο.
Τον χτύπησαν, τον λίστεψαν και έφυγαν με το Audi του. Νύχτα τρόμου για μαλλιοεργολάβο. Τον περίμεναν μέσα στο σπίτι του στην Κηφισιά 4 οπλισμένοι κουκουλοφόροι. Μέλος της διοικούσας της ΑΕΚ, ο Στέργιος Γκατζουλάς. Ο σκληρός κακέτσης με τη χρυσή καρδιά. Ο εριστικός στα πάνελο που εμφανίζεται επιχειρηματίας, διοργανώνει βραδιές για παιδιά πολυτέκνων και απόρους. Πώς σώθηκε από τον εφιάλτη του αλκοόλ ο Σώτης Βολάνης. Το ξεπέρασα με τη βοήθεια του Θεού, της οικογένειάς μου και του γιατρού μου, λέει ο ίδιος. Διαθήκη σοκ. Γιατί αποκλήρωσε τη μονάκριβή του κόρη, ο Αλέξανδρος Κατσαντώνης. Αυτές ήταν οι κυριότερες πολιτικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφει και ο αθλητικός έντυπος τύπος. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Άγγλος ασθενής. Η Λίβερπουλ έκανε πάρτι στο Μάντσεστερ εκθέτοντας για μία ακόμα φορά τη United στο τελευταίο της τεστ πριν τη ρεβάνς μετά τον Ολυμπιακό. Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Η Λίβερπουλ έσφιξε κι άλλο τη θηλιά στον Μόγιες. Το πλάνο του Μίτσελ για τη μάχη του Old Trafford. Οι 4+1 λόγοι που έφεραν στο 41ο. Και περνάμε στην εφημερίδα Goal. Τον έριξε. Ντέρμπι παροδία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πολύ ξύλο και δηλώσεις καφενείου στα αποδυτήρια από τους παίκτες. Ολομέτωπη επίθεση ΠΑΟΚ κατά Μαρινάκη. Ο Κομίνης προσπάθησε να κρατήσει τον Άρη στη ζωή, αλλά ο ψυχόμενος ΠΑΟΚ έσπρωξε τον αιώνιο αντίπαλό του στα τάρταρα του υποβιβασμού. Πράσινη βολίδα. Με απίθανη κανονιά του Ατζαγκούν, ο μέτριος Παναθηναϊκός συνέχισε το σερί του και στα Γιάννενα. Ύμνη Αναστασίου για τον Νιγηριανό. Καλπάζει προς τη δεύτερη θέση το τριφύλι. Η Λίβερπουλ την ξεγύμνωσε. Πάρτι της κόκκινης αρμάδας, τον Σουαρές Τζεράντ μέσα στο Old Trafford. Θλιβερή ξανά η Manchester United, έχασε 3-0. Τι είδε ο Μίτσελ και πώς χτύπησε ο Ρότζερ στους κόκκινους διαβόλους. 4 σελίδες ακτινογραφία του ντέρμπι της Premier League. Περνάμε στην εφημερίδα Το Φως. 3-0 η Λίβερπουλ ταπείνωσε τη United. Η ιδέα με τον Πέρες και το χθεσινό μήνυμα της Λίβερπουλ στο λιμάνι. Τα 7 θαύματα ενός αληθινού πρωταθλητή. Τζόρι, να κρατήσουμε την μπάλα. Τι λέει ο Αργεντίνος για τη μάχη του Old Trafford. Και γιατί επιμένει ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το έξυπνο παιχνίδι ώστε να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Στα πάνω τους και οι επόμενοι. 2 γκολ ο Κόλοβος, ο Κατρίφ, ο Βλαχοδήμος. Γκολ από τον Κατάη, Διαμαντάκο και Τάτο. Και τον Παπάζογλου του Όφη παρακολουθούν οι Ερυθρόλευκοι. Σειρά έχει η πράσινη. Ατζαγκόλ. Έτσι τσακίζει στο καθεστώς. Πας Γιάννενα 0, Παναθηναϊκός 1. Πρασινοφρουρός, ο Εμετός έχει χρώμα. Με παλικαρίσχες ολοκάθαρες νίκες, κόντρα στο κόκκινο κατεστημένο, τους γιάχους και τα κομπλεξικά παιχνίδια των παραρτημάτων. Γκολ πείμα του Νιγηριανού και τέζα οι Γιαννιώτες. Σειρά έχει η ώρα των σπορ. Νίκη γκολάρες, γιορτή. Με πολύ ωραία γκολ από Πλατέλα και Ντακόλη ΑΕΚ, καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο το μάτς με τη Τριγλία και εξόρκησε την κατάρα του Μενιδίου. Ατμόσφαιρα γιορτής από 4.000 αεκτζίδες που κατέκλυσαν πάλι το γήπεδο, μαζί τους και οι ενωσίτες οπαδοί της προσφυγικής ομάδας της Ραφίνας, με τα κιτρινόμαυρα και σήμα το δικέφαλο αετό. Δεν συνέχισε σε καλό ρυθμό στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Δέλα και έδειξε πολλά προβλήματα στην άμυνα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιπέτειες. Μεγάλη τρύπα τα ακραία μπρακ στο χθεσινό μάτς με τον Γεωργία να είναι φανερό πως χρειάζεται ανάσες με το πεταβράκι να μην είναι σε καλή θέση. Τράβηξε όλη την ομάδα, πάλι ο Πλατέλας, πολύ καλός ο Κορδέρο, με καλά διαστήματα αλλά χωρίς διάρκεια ο Ανάκογλου. Αποθεώσει για Μελισανίδη. Πρωτοφανή στήριξη στον Τίγρη, που λίγο έλειψε να τον σηκώσουν στα χέρια όταν έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο. Παροτρύνσεις να συντρίψει όσους προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στην πορεία της ΑΕΚ προς την κάθαρση και την αναγέννηση σε όλα τα επίπεδα. Πολλά χειροκροτήματα και για Ντούσκο Λίμπε στην κερκίδα, όπως και για τον Θέωμα που ήταν στο γήπεδο. Τίμησαν τον μεγάλο Νέστορα, η διοίκηση της Ριγλίας, πλακέτα για τον θρύλο της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Περνάμε στον πρωταθλητή. Μπάζει από παντού. Αλλάξανε και βουλιάξανε. Τρύπια άμυνα και πολύ βαρύ κλίμα. Ετοιμάζει μπλόκο στο κέντρο ο Μίτσελ με έκλειψη Σάμαρη. Αναζητεί Αμερικανό Ολυμπιακός, παράθυρο μεταγραφής ξένου γκάρντ. Πρώτη κούπα. Οι τρεις μάγκες με τα κόκκινα κάρφωσαν 3-1 στην Κηφισιά και σήκωσαν το κύπελο. Περνάμε στο Γαύρο.
Η Λίβερπουλ έδειξε τον τρόπο. Θρίαμβος και για το ισπανικό ποδόσφαιρο ο τίτλος μας. Το Plan B του Μίτσελ. Με το Μανιάτη σε ρόλο έκπληξη, όπως το δεύτερο ημίχρονο στη Λισαβόνα. Έχει 15 παίκτες στο μυαλό του για την εντεκάδα, αν ο Σαβιόλα του δώσει το OK. Δεν είναι ακόμα στο 100%. Ο Μαρκάνο άναψε χθες το πράσινο φως και παίζει. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, είπε στους παίκτες ο Ισπανός τεχνικός. Αυτό είναι το σωστό και όπως πάντα σε όλα τα αθλήματα. Ο θρύλος σήκωσε το 15ο κύπελο στην ιστορία του. Ισοφάρισε Ντράκοβιτς, ο Χριστοφιδέλης με 9 τρόπαια. Ξανά MVP ο Μπόμπι Γιορντάνοφ. Και περνάμε στη Live Sport. Σπασμένα φρένα. Πέμπτη νίκη στα τελευταία 6 μάτς με γκολάρα του κορυφαίου Ατζαγκούν. Οικονομία και διαχείριση από τον Αναστασίου εν ώψη του πρώτου ημιτελικού με τον Όφη στο μείον 3 πλέον το πρωτάθλημα από ΠΑΟΚ Ατρόμητο. Τελείωσε την. Η Λίβερπουλ έδειξε το δρόμο. Ιστορική ευκαιρία για επική πρόκριση έχει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Άθλια United. Έκανε περίπαντο στο Old Trafford και κέρδισε μόνο 3-0. Συγχαρητήρια της παρέας του Τζεράρτ στο θρύλο. Αυτά ήταν τα νέα από τις πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε τώρα και τι έχει ο έντυπος τύπος, ο ηλεκτρονικός τύπος, και συγκεκριμένα θα δούμε τα 3 πρωτοσέλιδα έως τώρα από την ηλεκτρονική εφημερίδα zoungla.gr. Ξεκινάμε η θριαλίδα η ενσωμάτωση. Το ποσοστό του 95,7% στα καταμετρημένα ψηφοδέλτια αποτελεί ένασμα εξελίξεων στην Κρυμαία. Τα βλέμματα στραμμένα στον Πούτιν. Στο επόμενο τώρα πρωτοσέλιδο, αντίστροφη μέτρηση. Ο Άριος Πάγος αποφασίζει για την τύχη των 14 κατηγορουμένων στην υπόθεση του Βατοπεδίου. Εξελίξεις μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής Ζούγκλα. Οι απατεώνες του μέλλοντος. Επιλύουν οικονομικά προβλήματα, διευθετούν δικαστικές υποθέσεις, υπόσχονται να βρουν ακόμα και τον Boeing 777. Συνομιλία ντοκουμέντο θα δείτε στην ηλεκτρονική εφημερίδα zoungla.gr. Τώρα, αφού είδαμε τα πρωτοσέλιδα τόσο από τον ηλεκτρονικό όσο και από τον έντυπο τύπο, θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του zoungla.gr.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα ξεκινήσουμε να δούμε τις ειδήσεις της επικαιρότητας. Ξεκινάμε με το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου. Θα αποφασίσει τελικά για την τύχη της παραπομπής στο ακροατήριο των 14 κατηγορουμένων για τις ιερές συναλλαγές μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και του Ελληνικού Δημοσίου. Έπειτα από ρεπορτάζ που παρουσιάστηκαν στις εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες γύρω από την υπόθεση. Ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου, Γιώργος Μποροδήμος, έχει ήδη ζητήσει να ασκηθεί αναίρεση κατά σχετικού βουλεύματος που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετείο των Αθηνών. Στο ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου ζητήθηκε και κλεισμένων των θυρών η αναίρεση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου του παραπεπτικού βουλεύματος έπειτα από αίτηση του ηγουμένου Εφραίμ. Ο εισαγγελής λειτουργός εκτιμά πως η προβληματική παραπομπή της συμβολιογράφου Εκατερίνας Πελέκη, κυρίως από το γεγονός ότι δεν είναι σίγουρο πως γνώριζε ότι τα επίμαχα ακίνητα δεν άνοικαν στη Μονή, ενώ διαπιστώνει προβλήματα στην αιτιολογία για το πώς τα στελέχη της Μονής έπεισαν τους υπόλοιπους να ενεργήσουν παράνομες πράξεις. Ειδική αναφορά κάνει δε και στο αδίκημα της ηθικής αυτουργίας που αποδίδεται στους μοναχούς, καθώς θεωρεί πως δεν υπάρχει επαρκή αιτιολογία, αφού, όπως λέει, δεν εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο έπεσαν τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις ανταλλαγές. Το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου θα εκδώσει προσεχώς την απόφασή του. Πάμε να δούμε σχετικά αποσπάσματα από τις εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος. Κυρία Πελέκη, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ή καλημέρα, όπως θέλετε. Καλημέρα, τέτοια ώρα βεβαίως. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Διότι το παρελθόν. Πόσο χρόνο έχουν περάσει από το Βατοπεδίλη και ο Πεζάκη. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ θα αναφερθώ στο 2008, 2006, θα το κλείσω 2007 αυτό, που έγιναν οι ανταλλαγές. Όταν έγιναν οι ανταλλαγές, λοιπόν, ήταν δεδομένο ότι η Μονή, το Δημόσιο, έχει αναγνωρίσει την κυριότητα της λίμνης στη Μονή. Έχουν υπάρξει τρία ανθρωπάκια υπουργοί της κυβέρνησης, ο κύριος Κοντός, ο κύριος Δούκας και ο κύριος Βασιάκος, οι οποίοι έχουν υπογράψει κοινές υπουργικές αποφάσεις με μεγάλη δημοσιότητα ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλο έργο υπέρ του Δημοσίου, ότι θα πάρουν την λίμνη στην κυριότητα του Δημοσίου έτσι ώστε οι ιχθυοτρόφοι, οι ιχθυοκαλλιεργητές της περιοχής να ανέμονται τα ψάρια τα οποία βγάζει η λίμνη. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Το πλούτο της. Συγγνώμη. Ο πλούτος της λίμνης. Δηλαδή, όταν ακούω εγώ ότι ανταλλάξανε νερό με ακίνητα, φρικάρω. Διότι δεν ανταλλάξανε νερό. Όπως είδα το επεσήμερα, να πω κάτι μόνο. Ανταλλάξανε τόνους ψαριών με ακίνητα. Γιατί είπατε ανθρωπάκια τους? Είναι ανθρωπάκια, διότι... Θα σας πω γιατί είναι ανθρωπάκια. Διότι αυτά τα ανθρωπάκια, εφόσον υπογράψανε, έπρεπε μετά να βγούνε και να πούνε ότι ναι, εμείς υπογράψαμε. Υπογράψαμε για το καλό του ελληνικού δημοσίου. Πιστεύουμε ότι η λίμνη πρέπει να περάσει στο δημόσιο για να ευεργετηθούν οι άνθρωποι που κατοικούν γύρω από τη λίμνη, έτσι ώστε να ανέμονται οι ίδιοι τη λίμνη. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Βγάζανε δηλώσεις με τις οποίες λέγανε ότι πετύχαμε το μεγαλύτερο έργο που μπορούσαμε να πετύχουμε στην περιοχή. Και όταν έσκασε η ιστορία, λέγανε δεν υπογράψαμε τίποτα και όλα τα έκανε Πελέκη. Το λέτε απαξιωτικά δηλαδή? Τελείως απαξιωτικά. Όταν λέει ανθρωπάκια, τι είναι? Εννοώ ανθρωπάκια όταν λέω ανθρωπάκια. Όχι, θα μπορούσε να πει τρία ανθρωπάκια που ταλαιπωρήθηκαν γιατί υπέγραψαν. Όχι, δεν ταλαιπωρήθηκαν. Υπέγραψαν γιατί ήξεραν τι υπέγραφαν. Υπέγραψαν διότι ήταν σκοπός του κράτους ως δημόσιο να πάρει τη λίμνη στην κυριότητά του. Και κληθήκαμε εμείς, εγώ τουλάχιστον ως συμβολιογράφος, να υλοποιήσω την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, έχοντας απόλυτη βεβαιότητα ότι εφόσον συμβάλλεται το δημόσιο, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Μάλιστα. Τώρα μετά από αυτά που αποκαλύψαμε και την έρευνα που έγινε και από εμάς και τον κύριο Διαλυνά κυρίως, με την ιστορική αναδρομή από το 1913. Η ιστορική αναδρομή, ξέρετε, δεν έχει σημασία, διότι η λίμνη από την εποχή της τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα έχει περάσει στα χέρια του ενός και του άλλου πάρα πολλές φορές. Σημασία έχει ότι εν τέλει, όταν αποφασίστηκαν οι ανταλλαγές, διότι η Μονή, από ό,τι ξέρω, ζήτησε
να πουληθούν τα ακίνητα αυτά. Δεν είχε χρήματα το ελληνικό κράτος. Αποφάσισε τελικά να τα ανταλλάξει. Ο σκοπός του δημοσίου ήταν να πάρει τη Λίμνη στην κυριότητά του και τις παραόχθιες εκτάσεις, έτσι ώστε να τις εκμεταλλευτεί για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Κύριε Πλεύρη, ακούγεστε, παράκληση. Ναι. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε οι τρεις αυτοί υπουργοί που υπέγραψαν τις υπουργικές αποφάσεις, όπως και ο πρωθυπουργός που ενέκρινε την υπογραφή αυτών των υπουργικών αποφάσεων, να πει ότι εγώ και εμείς, σαν κυβέρνηση, κάναμε αυτό το οποίο κάναμε για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και αν τέλος πάντων δεν το κάναμε καλά, δεν είναι ποινική υπόθεση, είναι αστική υπόθεση. Να κρυθεί που ανήκει η Λίμνη. Δεν είναι να πάω εγώ κατηγορούμενη για 5 κακουργήματα χωρίς να ξέρω γιατί. Ούτε όλο το νομικό συμβούλιο του κράτους, άνθρωποι στους οποίους θα απευθυνθεί και η σημερινή κυβέρνηση για να πάρει άποψη, να πηγαίνουν κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Βλέπω, λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλο αυτό ήταν μία σκευωρία η οποία στήθηκε για να πέσει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής τσίπησε και βρεθήκαμε όλοι εμείς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία χωρίς να έχουμε κανένα πραγματικό λόγο. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ δεν είναι το τσίπησε, ίσως δεν αποδίδει την πραγματικότητα, κυρία Πελέκη, διότι ο Καραμαλής φάνηκε ότι ήταν ανέτοιμος να κυβερνήσει. Όχι, με ανθρώπους... ο Καραμαλής τσίπησε και δεν ήξερε τι του γινότανε. Μα, δεν, είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν να είσαι πρωθυπουργός για να μην έχεις τρεις, όχι νομικούς συμβούλους και μεγαλοστομίες, τρεις δικηγόρους κανόνες. Μα δεν νομίζω ότι ρωτούσε κανέναν, δεν ήξερε τι του γινότανε. Και όταν έφτασε η ώρα της κρίσης, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι το παράπονο σας. Δεν βεβαίως... έχω παράπονο, δεν με καταλάβατε. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν έχω κανένα παράπονο. Το θυμό σας. Είμαι θυμωμένη όχι μόνο για μένα και για τους 14 κατηγορούμενους είμαι θυμωμένη. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εκεί που είμαστε και δεν έχουμε κανένα λόγο να μας εκμεταλλεύονται και να βγαίνει το πόρισμα όχι σε 3 μήνες το βούλευμα αλλά σε 13 την ίδια μέρα που βγαίνουν οι ποινές του Τσοχατζόπουλου. Αυτά τα παιχνίδια δυστυχώς για μένα τα έχω μάθει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι ανταλλαγές ανθρώπων πια και όχι ακινήτων παιχτήκανε για να βγει αυτό το βούλευμα, διότι όπως ξέρετε η πρόταση της Αγγελέα ήταν απαλλακτική για μας και βρεθήκαμε τελικά κατηγορούμενοι με αθώο τον κύριο Αγγέλου. Άρα εγώ δεν ξέρω τι έχει παιχτεί, αλλά δεν έχω ούτε θυμό ούτε τίποτα. Δεν φοβάμαι κανέναν, θα σταθώ μπροστά στη δικαιοσύνη και θα σταθώ όπως πρέπει να σταθώ. Και ξέρω ακριβώς τι έχω κάνει και δεν πρόκειται να κάνω πίσω σε τίποτα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε να λέμε αρκετά πράγματα και πριν τη δίκη και μετά τη δίκη. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από την Κατερίνη Πελέκη στην εκπομπή «Ζούγκλα» του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Τώρα θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Χρυσής Αυγής, τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στον Ασπρόπυργο σχολίασε την αποχώρηση του βουλευτή Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου με μια φράση του Σπύρου Καλογύρου «Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη». Τόνισε ότι εάν αυτά που κάνει η Χρυσή Αυγή με τις παράνομες διώξεις, τις φυλακίσεις, τις δολοφονίες και τις απειλές, τα έκαναν σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα της Βουλής, όχι μόνο βουλευτές θα φεύγανε, αλλά και τα στελέχη, τα μέλη, παίρνοντας μαζί τα γραφεία τους, τις πόρτες και τα παράθυρα. Να δούμε τις δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη στο επόμενο βίντεο. Θέμα της ημέρας για όλα τα κανάλια που πανηγυρίζουν είναι λέει ότι κάποιος βουλευτής εμίμησε. Όσοι γνωρίζουν την ελληνική ιστορία, πάντα στην ελληνική ιστορία υπήρχαν διδύσαντες. Και αυτό έδινε πάντα μεγαλύτερη αξία στην αρετή των Λακεδαιμονίων και των Θεσπιαίων και όλων αυτών που αποφάσισαν την δύσκολη στιγμή να μείνουν και να μην φύγουν. Γι' αυτό το ευτελές ζήτημα και γενικά για ανθρώπους ευτελούς αξίας δεν θα κάνω κανένα σχόλιο. Πέρα από ότι με εκφράζει απόλυτα φράση του Σπύρου Καλογύρου προς τον Νίκο Κούρκουλο. Πολλά τα λεφτά, άρε. Αντίοντες αυτές οι παράνομες διώξεις, οι φυλακίσεις, οι δολοφονίες μελών μας, οι απειλές ότι όποιος έρχεται σε συγκεντρώσεις και ακούει ομιλίες είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και θα πάει 10 χρόνια φυλακή. Οι απειλές ότι θα πάνε στη φυλακή όλοι οι βουλευτές, εάν όλα αυτά, αν όλη αυτή την πίεση της να ασκούσαν σε οποιοδήποτε κόμμα της Βουλής, όχι οι βουλευτές θα πέφτουν.
θα φεύγαν τα στελέχη, τα μέλη, θα πέρανε μαζί και τα γραφεία και τις πόρτες και τα παράθυρα και θα έμενε κανένα τόπος. Δεν θα υπήρχε άλλο κόμμα στη χώρα. Σε 50 περίπτωση που ασκούσαν τέτοια πίεση, όπως αυτή που ασκούσε η Χρυσή Αυγή, και είμαστε εδώ παρόντες, και αν έφυγε ένας, είναι εδώ παρόντες εκατοντάδες χιλιάδες. Σε εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι πληγές που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα που ξέσπασε προχθές στην εταιρεία Creta Farm στο Ρέθυμνο. Τόνοι αλλαντικών και όχι μόνο, χαρτικά, ύλες, συσκευασίας, μηχανήματα, ψυκτική θάλαμη και γραφεία έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Ολοσχερός καταστράφηκε μια αποθήκη 500 τετραγωνικών μέτρων με χαρτικές ύλες συσκευασίας, ενώ ζημιές έγιναν και στο μέγιστο βαθμό και η διπλανή της των 800 τετραγωνικών με υλικά παραγωγής που βρίσκονταν στα ψυγεία. Γιγαντία ήταν η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που έφτασαν στο σημείο να κόβουν με τροχούς, ακόμα και με πάνελ, για να έχουν πρόσβαση στην κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ευτυχώς ολοκληρώθηκε και δεν επεκτάθηκε στην μονάδα παραγωγής. Πάμε να δούμε το σημείο της καταστροφής. Γύρω στα περασμένα μεσάνυχτα η πύρινη λέλαπα καταλάγιασε, ωστόσο δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν και σήμερα στο σημείο, ακόμα και την ερχόμενη νύχτα. Και τελικά η πυρκαγιά τέθηκε υπόλεχο γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα. Αυτή τη στιγμή, την επόμενη μέρα που είμαστε τώρα, η πυρκαγιά ακόμα καίγεται μέσα στην αποθήκη, έχουν πέσει λαμαρίνες και κάτω από αυτές υπάρχει φωτιά. Προσπαθούμε να σβήσουμε και τελευταία εστία για να μην προξενήσει περαιτέρω ζημιές. Χαρτικά και είδη συσκευασίας παραδόθηκαν στις φλόγες, λαμπάδια σε ολόκληρη αποθήκη και η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο γραφείων, ψυγείων και αποθηκών αλλαντικών, όπου σημειώθηκαν ζημιές πιο περιορισμένης έκτασης. Με σύμμαχο το χαμηλής έντασης Βοριαδάκη και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών και στην κεντρική μονάδα παραγωγής της αλαντοβιομηχανίας. Η πυρκαγιά από την μία αποθήκη περίπου 800 τετραγωνικών που ξεκίνησε στην Creta Farm μεταδόθηκε στη διπλανή αποθήκη πολύ μεγαλύτερη. Συνολικά οι δύο αποθήκες είχαν έκταση περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Μεταδόθηκε και χευγόταν κυρίως το πάνελ της δεύτερης αποθήκης. Η πρώτη αποθήκη, η οποία είχε φιλμ υλικά συσκευασίας χαρτικά για την εταιρεία, ψυχόταν ολοσχερός, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Προσπαθήσαμε να σώσουμε τη δεύτερη αποθήκη. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε απόλυτα. Σώσαμε ένα μέρος από τις αποθήκες. Ενδεικτικό της έκτασης της πύρινης λέλαπας, λόγω των έφλεκτων υλικών και των συνθετικών πάνελ, είναι ότι χρειάστηκε να επέμβουν όλες οι δυνάμεις πυρόσβεσης του Ρεθύμνου με τη συνδρομή και των γειτονικών ομών. Στο σημείο χθες είχε φτάσει και ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Κωνσταντίνος Αραβιάκης και από την πρώτη στιγμή ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ρεθύμνου Γιώργος Μαρκουλάκης. Χθες 3 η ώρα το απόγευμα περίπου η υπηρεσία μας συνειδητοποιήθηκε για πυρκαγιά σε αποθήκη στο χώρο της Creta Farm και αμέσως έγινε μεγάλη κινητοποίηση της υπηρεσίας. Φύγανε αμέσως 5 οχήματα, 2 από το Πέραμα, το ΠΚΑΠΑ Περάματος και 3 από το Ρέθυμνο. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έγινε μεγαλύτερη κινητοποίηση. Ήρθανε οχήματα από όλα τα κλιμάκια του Ρεθύμνου, από το Ρέθυμνο, από τα Χανιά, από το Ηράκλειο. Συνολικά επιχειρήσανε 17 οχήματα υδροφόρα και 2 υδροφόρες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Ρεθύμνου. Ήταν απλά ένα υπόστεγο, δεν ξέρω τι έχουν μέσα. Από αυτούς, περαστικός απλά. Μεγάλο το κτίριο, μεγάλη ζημιά. Παιδιά, είδα τώρα, δεν ξέρω τίποτα, τι να σας πω. Και εμείς περαστικοί είμαστε και σταματήσαμε. Ο πρόεδρος της αλαντοβιομηχανίας Creta Farms, Μάνος Δωμαζάκης, μόνο την ευγνωμοσύνη του θέλησε να εκφράσει στους πελάτες και το καταναλωτικό κοινό της ιδιαίτερου σημαντικής εταιρείας για τον τόπο, αλλά και στην πυροσβεστική υπηρεσία για τη μάχη που έδωσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι γραμμές παραγωγής είμαστε έτοιμοι να επαναλειτουργήσουν άμεσα. Έχουμε πληγεί στις αποθήκες των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων και είμαστε έτοιμοι να ξαναξεκινήσουμε την παραγωγή άμεσα, όπως σας είπα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πελάτες, τους καταναλωτές μας που μας στηρίζουν και θα μας στηρίξουν και τώρα, καθώς επίσης και τις διοικητικές υπηρεσίες, την πυροσβεστική που σταθήκαν στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, με την προανάκριση να συνεχίζεται από την πυροσβεστική υπηρεσία.
Από την Κρήτη τώρα θα μεταφερθούμε στη Μύκονο. Το Σάββατο ξεκίνησε η άντληση των περίπου 1200 τόνων καυσίμων από το τουρκικό πλοίο Yusuf Cengioğlu, το οποίο προσέκρουσε προλίγων ημερών στα παράλια της Μυκόνου στην περιοχή Αυλέμονος. Παράλληλα, ξεκίνησε και η διαδικασία μεταφορών των containers προκειμένου στη συνέχεια να γίνει εφικτή η απομάκρυνση του ναυαγίου. Το πλοίο Aegis 1 που συμμετέχει στην επιχείρηση έχει αποθηκευτικές ικανότητες πετρελαιοειδών καταλήπων στα 500 κυβικά μέτρα. Διαθέτει φορητούς ελαιοσυλλέκτες για την περισυλλογή πετρελαιοειδών και πάνω από 1000 μέτρα πλωτά φράγματα ανοιχτής θαλάσσης. Παράλληλα, το πλοίο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς φορτίων επί του κυρίου καταστρώματος σε μια επιφάνεια 260 τετραγωνικών μέτρων. Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Να δούμε την επιχείρηση στο βίντεο που ακολουθεί. Θα περάσουμε τώρα σε ένα πιο ευχάριστο γεγονός και συγκεκριμένα θα δούμε τα σχέδια ανάπτυξης για τη μεταμόρφωση του ελληνικού. Η Lambda Development SA ανακοίνωσε ότι το ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν της εισήγησης των συμβούλων του,
έκρινε ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας για την ανάπτυξη της έκτασης στο ελληνικό είναι καταρχήν συμβατή με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και σε αυτό το στάδιο γίνεται αποδεκτή. Η αποσφράγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα. Το πλάνο ύψους 7 δις ευρώ περιλαμβάνει την δημιουργία πάρκου έκτασης 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα παγκοσμίως υψηλού επίπεδου, αθλητικές εγκαταστάσεις, ένα αναβαθμισμένο παραλιακό μέτωπο με ελεύθερη πρόσβαση όλων των παραπάνω στο κοινό, καθώς και τουριστικές υποδομές, δημιουργώντας έτσι έναν προορισμό που αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 1 εκατομμύριο τουρίστες. Να περάσουμε να δούμε το πλάνο που θα δημιουργηθεί στο ελληνικό. The cradle of Western civilization, where modern and ancient worlds come together. A city with state-of-the-art infrastructure ready to accommodate the largest real estate project in Europe. The development of Hellinikon is expected to benefit the local and wider economy, attracting more than 7 billion euros of investment to reinvigorate Athens, Greece, and overall tourism. As well as creating tens of thousands of new jobs, the development will remove an expanse of more than 3 million square meters of concrete, rehabilitate old buildings, and considerably improve local infrastructure. Athenians and visitors will enjoy more than 2 million square meters of parkland, one of the biggest parks in the world, 1 kilometer of open beach, and world-class sports and cultural facilities. The Marina Residential Tower will be a spectacular landmark, visible from the bay with unrivaled views of the coastline, the city, and landscape beyond. A pristine city beach like no other, where visitors can relax and make the most of Athens' wonderful climate. The seafront town, combining a glamorous waterfront with leisure and luxury living. Parkside residential developments will offer a new lifestyle. The Metropolitan Park, one of the most important symbols of Hellinikon, the best open space in Europe. The mall, co-located with the business park, R&D and educational facilities, directly connected to the metro and tram system. The marina, combined with a waterfront full of a diverse range of shops and entertainment venues, creating a vibrant atmosphere throughout day and night. A vision for a new way of living. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στο Χάρλεμ στο Μανχάταν έφερε στο φως το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο SBS2. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Μανχάταν και τις σκηνές που ακολούθησαν. Αρχικά φαινόταν τζάμια να σπάνε και συντρίμια να πέφτουν στο δρόμο, ενώ στη συνέχεια ένα σύννεφο καπνού καλύπτει τα πάντα. Μεταξύ των 8 νεκρών είναι και ο 42χρονος Έλληνας Ανδρέας Παναγόπουλος, ο οποίος διέμενε στο δεύτερο όροφο του ενός από τα 2 κριτηρία που κατάρρευσαν. Να δούμε το βίντεο ντοκουμέντο. Progress in East Harlem tonight as crews get closer to the basements of the 2 flattened buildings. TV 1055's exclusive video shows the explosion as it happened Wednesday morning. You can see the windows shatter before a cloud of smoke covers the street. The remains of 8 people have been recovered. The fire department says about 70% of the debris has been cleared. Investigators say gas concentration was up 20% in at least 5 spots, and the city has agreed to provide housing to displaced families. TV 1055's Don Champion is live in East Harlem with more this evening. Don. Well, Alice and Dick, while investigators admit they have found the bodies of everyone who was missing in that explosion on Wednesday tonight, the search continues for additional victims just in case. Meantime, here's a look at some of the mangled SUVs and cars that were destroyed by the explosion, an explosion that we're seeing on tape for the first time tonight.
Exclusive video obtained by TV 1055 shows the moment of the blast. A security camera across the street catching it all. On the right here, you can see windows shatter because of the blast. Then here on the left, smoke pours onto the street as the two buildings explode. The ball of energy enough to blow back a man walking on the sidewalk. A different camera angle then shows a cloud of debris and ash filling the street. 2 days after the tragedy, investigators in Con Ed are still looking for the apparent gas leak that caused the explosion. Emergency crews are still digging through the rubble. Soon, they will clear the blast site and the National Transportation Safety Board will move in to begin pressure testing pipes under the streets. We wanted to conduct this test first to facilitate getting those residents back into their homes. Rescue teams hope they have found the last of the victims. FDNY Commissioner Sal Cassano says there were 8 missing people and 8 bodies were recovered, but they will continue to search to make sure nobody else was in the building at the time of the blast. We're hoping that sometime tomorrow we'll have it all cleared so we can get to the basement to start our investigation. Neighbors of surrounding buildings are still evacuated. Mayor de Blasio visited them today, offering all the help the city has available. We made clear to them that we will stand by them every step of the way, that we will not let them fall. They've been through the unspeakable. The Real Estate Board of New York is offering 34 apartments where the displaced families can stay for 3 months. Some, like Marvin Urena's mom, are thankful they did not become victims. Urena's mom walked right in front of the building moments before the explosion. The gas smell was really strong, Gladys Urena told us in Spanish. It's scary to think that because, I mean, it happened there. It could happen in any building. I mean, definitely it's something to think about. And tonight we are told so far crews have not been able to do any pressure testing in front of the two buildings that exploded. We're told that work won't be taking place until the FDNY clears the scene sometime this weekend. Meantime, investigators are still looking to talk to people who either smelled the gas or saw the explosion. An email address has been set up that people can write into. We'll link you to that on CBSNewYork.com. Just click on the exclusive video story at the top of the page. We're live in East Harlem tonight. Don Champion, TV 1055. Επιστρέψαμε από το δελτίο ειδήσεων και τώρα θα συνεχίσουμε και θα βγούμε εκτός συνόρων και θα πάμε συγκεκριμένα στο Παρίσι. Η εθαλομύχλη πνίγει το Παρίσι, καθώς εδώ και 5 μέρες τα αιωρούμενα σωματίδια ταλαιπωρούν κατοίκους και επισκέπτες της πόλης του Φωτός. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η επιβολή του μέτρου της αναλλαγής των μονών ζυγών στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το μέτρο ίσως αποδειχθεί αντιδημοφιλές μια βδομάδα πριν από τις δημοτικές εκλογές. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε επίσης, είχε εφαρμοστεί και το 1997 και είχε αφήσει κακές αναμνήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικολογίας Φιλίπ Μαρτέν. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Η εθαλομύχλη πνίγει το Παρίσι. Εδώ και 5 ημέρες τα αιωρούμενα σωματίδια ταλαιπωρούν κατοίκους και επισκέπτες της πόλης του Φωτός. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η επιβολή του μέτρου της εναλλαγής των μονών και ζυγών στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το μέτρο ίσως αποδειχθεί αντιδημοφιλές μια εβδομάδα πριν από τις δημοτικές εκλογές. Είχε εφαρμοστεί ξανά τον 97 και είχε αφήσει κακές αναμνήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικολογίας Φιλίπ Μαρτέν. Σε ποιες περιοχές? Πρόκειται για αστείο, έτσι δεν είναι? Θα πάρω το αυτοκίνητό μου και δεν με νοιάζει το πρόστιμο. Πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Για όσους ζούμε στο Παρίσι είναι μια καλή είδηση. Η ρήπανση δεν υποφέρεται. Τις τελευταίες ημέρες οι πολίτες χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς να κόβουν εισιτήριο, ενώ αντίστοιχα μέτρα ισχύουν και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, τα οποία και θα ανακοινώσει μέχρι το καλοκαίρι. Ελληνικό πλοίο έλαβε πιθανό σήμα για τα ευρήματα του χαμένου Boeing. Να δούμε τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών της Μαλαισίας για το σχετικό ζήτημα.
Βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον εντοπισμό του χαμένου Boeing. Το ελληνικό πλοίο Elka Athena έλαβε μήνυμα από παράκτιο σταθμό της Ινδονησίας για την ύπαρξη αντικειμένων στην θαλάσσια περιοχή των στενών της Μάλακας. Το ελληνικό πλοίο κατευθύνεται στο σημείο. Τώρα ερευνούμε μεγάλες εκτάσεις γης σε 11 χώρες. Συνεχίζουμε βεβαίως να ψάχνουμε στους ωκεανούς, ακόμη και σε σημεία με μεγάλο βάθος. Ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα έχει αυξηθεί από 14 σε 25. Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς είναι ο συντονισμός και η καλή συνεργασία, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας. Οι Μαλαισιανές αρχές επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους στο πλήρωμα και τους επιβάτες του αεροσκάφους, καθώς και σε όσους είχαν σχέση με την πτήση, όπως το προσωπικό εδάφους. Η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του 53χρονου κυβερνήτη Ζάχαρη Αχμαντ Σαχ και του 27χρονου συγκυβερνήτη Φαρίκ Αμπντούλ Χαμίντ. Υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε πως ερευνάται κάθε ενδεχόμενο, όμως δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες. Οι ερευνητές ανέκριναν και το προσωπικό εδάφους που είχε ασχοληθεί με την πτήση πριν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ στις 8 Μαρτίου. Επίσκεψη Βαρβιτσιώτη στο λιμάνι και στο λιμεναρχείο του Άστρους πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες. Τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο λιμάνι της παραλία Άστρου επιθεωρήθηκε από κοντά από τον Υπουργό Ναυτιλίας Μητριάδη Βαρβιτσιώτη, ενώ επισκέφθηκε και το λιμενικό σταθμό του Άστρους, ο οποίος αναμένεται να αναβαθμιστεί σε λιμενικό τμήμα. Ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε τη σημασία του έργου για την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και την ενίσχυση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της χώρας στο επίπεδο του θαλάσσιου τουρισμού. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κινουρίας Μανώλης Κάτζος τόνισε πως το συγκεκριμένο έργο ξεκινάει μια ελπιδοφόρα πορεία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή. Να περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις του κ. Βαρβιτσιώτη και του Δήμαρχου της Κινουρίας. Εδώ, έτσι, για τη βοήθειά σας και για την κατανόηση που βρήκαμε στο Υπουργείο και σε εσάς προσωπικά, που είπαμε να κρατήσουμε το εδώ το λιμεναρχείο για να μπορούμε να επιβλέψουμε και να έχουμε μετά τον έλεγχο όλης αυτής της δουλειάς που πάμε να κάνουμε. Άμα είναι κάτι να αναπτυχθεί και να πηγαίνει μπροστά, εμείς δίπλα θα είμαστε. Έτσι, ακριβώς. Την ανάπτυξη της περιφέρειας. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία, να το τελειώσετε γρήγορα τουλάχιστον. Να είστε καλά, θα πιούμε ένα καφέ, θα καθίσετε λιγάκι. Θα το τελειώσετε το καλοκαίρι. Όχι τον Οκτώβριο. Περιμένω οι εργασίες να τελειώσουν στα μέσα του φθινοπόρου. Κρίμα. Την περίοδο την περσινή δεν τη χάσαμε. Είπαμε ότι μία περίοδος θα χανόταν τουριστική, έτσι κι αλλιώς. Αλλά φέτος και φέτος δεν θα είναι ακριβώς οι ουσιαστικές δουλειές που θα έχουν επιβάρυνση για το τουρισμό, θα γίνουν μέχρι το Μάιο. Οπότε μετά δεν θα έχουμε ουσιαστική διαταραχή στον κόσμο που θα είναι εδώ πέρα. Το έχουμε προβλέψει. Μακάρι. Εμένα με έχει κάνει φίλο του Άστρου. Ναι. Ο Γιώργος. Σταμάτητε στον χώρο που γίνονται οι εργασίες. Μεγαλύτερο αστυνομικό έργο. Γιατί έχουμε και τα σύμφωνα που δεν τα έχουμε. Ποιο είναι, πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο εδώ, το λιμάνι του το Άστρους και τι σημαίνει για την ναυτιλία μας? Κοιτάξτε, σημαίνει πάρα πολλά για την τοπική οικονομία και για τον τουρισμό. Είναι ένα έργο σημαντικό γιατί αποκτά η Αρκαδία μία μαρίνα, αποκτά ένα χώρο φιλοξενίας αρκετών σκαφών αναψυχής και επειδή έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στο πώς να αναπτύξουμε το θαλάσσιο τουρισμό, μέσα από πολλές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα νομοθετικές σε σχέση με τη λειτουργία των σκαφών αναψυχής, θέλουμε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές. Τι λέμε σε όλο τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα? Ότι είναι αμαρτία αυτή η χώρα με το φυσικό της πλούτο
με την ομορφιά της, με αυτή την ακτογραμμή, με αυτά την Πολυνησία, να μείνει ο παράδεισος του θαλασσίου γιώτη, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με όλους τους πιθανούς και δυνατούς τρόπους. Είτε υποδομές, είτε ρυθμίσεις σε σχέση με τα σκάφη αναψυχής, είτε με την παρουσία και τη λειτουργία του λιμενικού σώματος. Για το λιμάνι του Λεωνιδίου, μετά τις καιρικές συνθήκες πριν από λίγα χρόνια, έχει μείνει ήδη οι ζημίες της καταστροφής. Τι πρόκειται να γίνει, έχουν κάτι νεότερο? Δεν είναι από τη δικιά μας την πλευρά το νεότερο. Πρέπει και οι περιφέρειες αυτό, οι τοπικές αρχές, να καταλήξουν πώς θέλουν να προχωρήσουν. Εμείς δεν χρηματοδοτούμε έργα στα λιμάνια, γιατί δεν έχουμε προϋπολογισμό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε την αδειοδότηση των λιμενικών έργων. Και δύο λόγια θα θέλαμε, οι λιμενικοί σταθμοί, οι Άστρος και Λεωνιδίου, θα συνεχίσουν να λειτουργήσουν και να λειτουργούν? Εδώ στο Άστρος θα συνεχίσει να λειτουργεί ως λιμενικό τμήμα, αναβαθμίζεται κιόλας. Ακριβώς για να υποπτεύει, εμείς κάναμε έναν λιμενικό καλλικράτη ενώνοντας υπηρεσίες, αναδιορθώνοντας τις υπηρεσίες μας ιδιαίτερα στην Ξηρά, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θέλουμε να δούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να είναι μεγαλύτερες οι μονάδες που έχουμε, πιο οργανωμένες, με καλύτερο εξοπλισμό, ώστε να ανταποκρίνονται και σε μεγαλύτερο μέγεθος ακτογραμμής. Και του Λεωνιδίου, τι θα καταργηθεί? Για το Λεωνίδιο δεν το έχω υπόψη μου, να το ρωτήσω το συνεργάτη μου και θα σας πω. Θα μας πείτε δύο λόγια για τις δημοσκοπήσεις, επειδή είναι οριακά και τι? Ο ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία και ανεβαίνει πολύ το ποτέμι του στον Θεοδωράκη. Λοιπόν, κοιτάξτε, ζούμε σε ένα... Και του Λεωνίδιου αναβαθμίζεται. Μάλιστα, ωραία. Οπότε σας απαντάζω. Κοιτάξτε να σας πω τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πράγμα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, η οποία όμως δεν επηρεάζει τόσο την Δημοκρατία. Εμείς παραμένουμε σταθεροί στις δυνάμεις μας, παρότι περνάμε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο και πολύ δύσκολη περίοδο. Και μην ξεχνάτε ότι ο χειμώνας που πέρασε ήταν ο χειμώνας της μεγαλύτερης φορολόγησης των Ελλήνων πολιτών. Και παρόλα αυτά δεν φαίνεται να έχουμε υποστεί δημοσκοπικά τουλάχιστον, παρά τη δυσαρέσκεια που υπάρχει, συντριπτικά πλήγματα και κατάγματα. Αυτός που αναδιατάσσεται είναι όλος ο υπόλοιπος χώρος, ο πολιτικός χώρος. Πριν από μερικούς μήνες μπροστά ήταν και πήγαινε και κάλπαζε η Χρυσή Αυγή, σήμερα δεν το βλέπουμε. Σήμερα έρχονται καινούργιες δυνάμεις να μαζέψουν, να λιέψουν ψήφους από την κέντρο αριστερά. Αυτό δείχνει ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να πείσει, ούτε βεβαίως ότι έχουμε συντεταγμένες δυνάμεις απέναντί μας. Εγώ πιστεύω ότι έως τις ευρωεκλογές θα δούμε πολλά σκαμπανεβάσματα στις δημοσκοπήσεις. Σημασία έχει το βράδυ των ευρωεκλογών να υπάρχει ένα σαφές μήνυμα. Ότι η Ελλάδα παραμένει σαν μια φιλοευρωπαϊκή χώρα, η οποία στηρίζει και τις αλλαγές που γίνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα παράλια της Αρκαδίας θα πάμε στο κέντρο της και συγκεκριμένα στην Τρίπολη, όπου θα καταλήξει το πρώτο τρόπαιο της Εθνικής Επετείου. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας διοργανώνει επετειακή πορεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου. Η εκδήλωση έχει το όνομα «Πρώτο τρόπαιο Εθνικής Επετείου 25 Μαρτίου του 1821» και στόχο έχει να συνεχίσει τη διατήρηση και να τονωθεί η μνήμη. Έτσι, από σήμερα στις 17 έως και 19 Μαρτίου, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25 Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθεί η πορεία 99,4 χιλιόμετρων, στην οποία θα συμμετέχουν 72 άτομα από όλη την Ελλάδα, όπου φορώντας τη στολή εκστρατείας και φορτίο μάχης θα αγωνιστούν. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από το Αρκαδία TV. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, αποφάσισε τη διοργάνωση επετειακής πορείας με την επωνυμία «Πρώτο Τρόπαιο Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου του 1821», συνεχίζοντας τη διοργάνωση ανάλογων δραστηριοτήτων με σκοπό τη διατήρηση και τόνωση της ιστορικής μνήμης κορυφαίων γεγονότων που καθόρισαν την ιστορία του ελληνικού έθνους. Στον αγώνα συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες, στελέχη των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, και η διοργάνωση της όλης της δραστηριότητας έχει ανατεθεί στη Διοίκηση Κέντρων 4η Μεραρχία Πεζικού Πελοπόννησος με τη συνδρομή και με τη συνεργασία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η πορεία θα πραγματοποιηθεί σε συνολική απόσταση 99,4 χιλιόμετρων από τις 17 Μαρτίου μέχρι τις 19 Μαρτίου του 2014 και το πρόγραμμά της έχει σε αδρές γραμμές ως εξής. Τη Δευτέρα, 17 Μαρτίου, θα δοθεί η εκκίνηση, θα γίνει η τελετή έναρξης και θα δοθεί η εκκίνηση της πορείας από την πλατεία Αθανάτων στην Αρεόπολη Λακωνίας. Θα ξεκινήσει στις 10.30 η πρώτη ημέρα και ο τερματισμός της πορείας θα γίνει περί τις 3.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Ανατολικής Μάνης στο Γήθιο. Τη δεύτερη ημέρα, 18 Μαρτίου, θα δοθεί η εκκίνηση στις 8 η ώρα το πρωί από το Γήθιο και ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στάδιο Σπάρτη, στο άγαλμα του Λεωνίδα. Η απόσταση της δεύτερης ημέρας είναι 43,4 χιλιόμετρα. Την τρίτη ημέρα η εκκίνηση θα δοθεί από τα Άνοδο Λιανά. Η πορεία θα συνεχιστεί στο δρομολόγιο Άνοδο Λιανά, Ρίζες, Λιθοβούνια, Στενό, Νεοχώρη, Άγιος Βασίλειος, Πέλαγος, αεροδρόμιο Τρίπολης, Τρίπολη, στην πλατεία Άρεος, μία απόσταση 30 χιλιόμετρων και στην πλατεία Άρεος, στον Αδριάτα του Θεόδωρου Κολοκοτώνη, θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης. Με τη χάραξη των δρομολογίων της πορείας επιδιώχθηκε να επιτευχθούν οι απαραίτητοι συμβολισμοί, ακολουθώντας μια χρονολογική σειρά από την έναρξη της Επανάστασης μέχρι και την άλωση της Τρίπολης που αποτέλεσε το κορυφαίο γεγονός του πρώτου έτους της. Η πορεία λοιπόν ξεκινάει για αυτόν τον λόγο από την Αρεόπολη, συνδυαζόμενη με τις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ανατολικής Μάνης για τη συνάθρηση υπό τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη των επαναστατημένων Μανιατών στις 17 Μαρτίου του 1821. Η δεύτερη μέρα θα ξεκινήσει από το Γήθιο, όπου η φλόγα της Επανάστασης μεταδόθηκε δύο μέρες αργότερα, στις 19 Μαρτίου του 1921, και θα τερματιστεί στη Σπάρτη, στον χώρο που βρίσκεται ο Ανδριάντας του Λεωνίδα, συμβολίζοντας έτσι τη διαχρονικά αταλάντευτη και μέχρι αυτοθυσία στάση του έθνους απέναντι στην εξάρτηση και την ανελευθερία που χαρακτήρισε όλους τους απελευθερωτικούς του αγώνες και φυσικά την Επανάσταση του 1821. Η τρίτη μέρα της πορείας θα έχει ως σημείο εκκίνησης στα Άνοδο Λιανά, όπου στις 18 Μαΐου του 1821 δόθηκε η ομώνυμη μάχη, στην οποία επιτεύχθηκε μία από τις πιο αποφασιστικές νίκες που οδήγησαν στην εδραίωσή της και άνοιξαν τον δρόμο για την άλωση της Τρίπολης. Στον χώρο που βρίσκεται ο Ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στη βάση του οποίου φυλάσσονται τα οστά του, θα πραγματοποιηθεί ο τερματισμός, η τελετή λήξης και η απονομή των μεταλλίων στους νικητές των δύο κατηγοριών, ανδρών και γυναικών. Στη μία τους πλευρά τα μετάλλια θα φέρουν το έμβλημα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και στην άλλη το έμβλημα της Φιλικής Εταιρείας, καθώς και το Εθνικό Σύστημα της Επανάστασης, Ελευθερία ή Θάνατος, το οποίο αποτελεί και έμβλημα της Διοίκησης Κέντρων Τετάρτη Μεραρχία Πεζικού Πελοπόννησος. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τις Αντιπεριφέρειες Αρκαδίας Λακωνίας, τους Δήμους Ανατολικής Μάνης, Τρίπολης, Σπαρτιατών και Βόρειας Κινουρίας, γιατί από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν για την δραστηριότητα αυτή, την αγκάλιασαν και συνεργάστηκαν μαζί μας με προθυμία, συμβάλλοντας στην διοργάνωση της δραστηριότητας στις περιοχές τους. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ΕΚΑΒ, διότι ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για την παροχή πρόσθετης υγειονομικής κάλυψης πέραν της υγειονομικής κάλυψης, η οποία θα παρασχεθεί από τα υπηρεσιακά μέσα, καθώς και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία δια των αστυνομικών διευθύνσεων Αρκαδίας και Λακωνίας και ιδίως των τμήματων Τροχέας, Σπάρτης και Τρίπολης, είχαμε μια άριστη συνεργασία με σκοπό την ασφάλεια πρωτίστως των διαγωνιζομένων κατά την διεξαγωγή της πορείας και τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία προέβαλαν την δραστηριότητα. Καριέρα και είχε υπηρετήσει παλιότερα και εδώ στην 4η Μεραρχία, το 1979 μέχρι το 1982. Σε μια μεγαρχία που έχει βεβαίως μια μεγάλη μακρά θητεία και ιστορική θητεία και προσφορά τόσο στην Τρίπολη, στην περιοχή μας, στην Πελοπόννησο, αλλά και τολμώ να πω και σε ολόκληρη την χώρα. Από την πλευρά του Δήμου Τρίπολης τώρα, μόλις ζητήθηκε η συνεργασία μας σε αυτόν τον μεγάλο και ιστορικό και σπουδαίο αγώνα από την πλευρά της μεγαρχίας, φυσικά και θα ήταν δυνατό να αρνηθούμε. Και από την πρώτη στιγμή έχουμε αγκαλιάσει και εμείς από την πλευρά μας τον αγώνα αυτό. Το δικό μας κομμάτι είναι την τελευταία μέρα των αγώνων, την τελετή λήξης στην πλατεία του Άρεως, όπου μάλιστα σήμερα το πρωί και μαζί με τον κύριο Πιντελάρχη και με τον διοικητή του 11ου συντάγματος, τον κύριο Αργυρόπουλο, πήγαμε να τακτοποιήσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Έτσι ώστε την Τετάρτη που θα τερματίσουν οι πεζοπόροι, οι δρομείς, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή φάση, να είναι
όλα στην εν τέλεια. Από εκεί πέρα εγώ θα ήθελα να καλέσω και τους δημότες του Δήμου Τρίπολης και των γειτονικών, των όμορων δήμων να παρακολουθήσουν αυτό τον ενδιαφέροντα αγώνα κάτω μήκος της διαδρομής. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα και στους δομείς, γιατί είναι ένας επίπονος αγώνας όπως είπε και ο Σπιτελάχης και με πλήρη εξάρτηση. Και να πω ότι ο Δήμος Τρίπολης γενικότερα έχει μια πολύ καλή συνεργασία και φάνηκε και σε αυτή την διοργάνωση και με τον κύριο Επιτελάχη, τον αντισταματάρχη, τον κύριο Δρακόπουλο, αλλά και με τον διοικητή των 10ου συντάγματος, τον κύριο Αρχιρόπουλο. Κύριε Κουκάκη, πείτε μας ένα δύο σημεία που μπορούν να σταθούν οι τριπολιτσιώτες για να παρακολουθήσουν αυτή την πορεία, διαδρομή των ένστολων. Είναι, μόλις πει στο Δήμο Τρίπολης, έχετε στην Δημοτική Ενότητα Τεγέας, θα περάσει από τις Ρίζες, θα περάσει από τα Λιθοβούνια, στην πόλη μας θα μπει από το δρόμο του Σταδίου, στην Καναβρίτων, δεν είναι. Όχι, θα μπει από τον Άγιο Κωνσταντίνο και από το μπροστά από το γήπεδο Παναρκαδικού, νοδό Αγίου Κωνσταντίνου. Και θα μπει μετά στην πλατεία της Άρεως, όπου θα στρίψει αριστερά. Θα γίνει και ο τερματισμός. Παραμένουμε στην Τρίπολη, αυτή τη φορά όμως για ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, ένα θέμα ευαισθητοποίησης. Αδιαδραστική δραστηριότητα έλαβε χώρα στην πλατεία Πετρίνου, στην Τρίπολη, με θέμα τη διαφορετικότητα. Παιδιά από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και όχι μόνο, ζωγράφησαν και έγραψαν το δικό τους μήνυμα για τη διαφορετικότητα, περνώντας το μήνυμα πως είμαστε διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι και παράλληλα ίδιοι προς τις ανάγκες μας. Το χαρτόνι με τις ζωγραφιές και την ομπρέλα θα στολίσουν το χώρο που θα γίνει η ανάλογη εκδήλωση στις 22 Μαρτίου, σε μια γιορτή προώθησης της διαφορετικότητας και της αναπηρίας που κάνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του ΕΚΜ Αντινίας σε συνεργασία με το τοπικό τμήμα Τρίπολης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Η Δήμητρα Γκεσούρα, η διοργανώτρια της εκδήλωσης αυτής, κάλωσε όλους να παρευρεθούν ως ένδειξη ευαισθητοποίησης και τόνισε ότι η εκδήλωση δεν πρόκειται ούτε για φιλανθρωπικό γκαλά, ούτε για μια τυπική συντήρηση προσφοράς του κόσμου με κίνητρο τη λύπηση ή τον ίκτο. Να περάσουμε να δούμε τις δηλώσεις της, καθώς και αποσπάσματα από την εκδήλωση που θα ακολουθήσει. Θα ζωγραφίσετε στην ομπρέλα ένα μήνυμα για τη διαφορετικότητα. Κάθε ύπνος. Είστε ίδιες. Και με τη μαμά. Και με τη μαμά. Έλα, φτάνει. Πάμε τώρα. Μαμά. Ναι. Πώς σε λένε. Άρα, είναι διαφορετικό μου από τι. Έλα, και να ζωγραφίσω και τα άλλα παιδάκια. Ένα ανθρωπάκι, εντάξει. Είναι για να κάνουμε γνωστό και στον υπόλοιπο κόσμο της Τρίπολης την εκδήλωση τη γιορτή της διαφορετικότητα που έχουμε ετοιμάσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών ΕΚ Μαντινίας και το τοπικό τμήμα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Τα παιδιά ήρθαν σήμερα εδώ πέρα για να δουν ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε και διαφορετικοί και οι ίδιοι.
Κάνουμε διαδραστικά παιχνίδια που έχουμε ξεκινήσει και ζωγραφική, που θα τα συλλέξουμε όλα μαζί και να τα έχουμε και εκείνη τη μέρα, στις 22 Μαρτίου, στη συνάντηση. Η γιορτή της διαφορετικότητας, λοιπόν, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Τρίπολης, όλους όσους θέλουν να ενισχύσουν τις δραστηριότητες, τις εξωσχολικές δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων. Και είναι ένα κάλεσμα να αφορμή και την άνοιξη που έρχεται και όλος ο κόσμος πλέον έχει και την καλύτερη διάθεση, θέλουμε να πιστεύουμε. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει 8 η ώρα στο Sunset. Έχουμε προνοήσει πλέον, έχουμε και κάποιο λεωφορείο για αυτούς που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και φυσικά είναι προϋπόθεση να έχουμε προπολήσει τις προσκλήσεις για να ξέρουμε και τον αριθμό των ατόμων, να υπάρχει όσο γίνεται καλύτερη διοργάνωση. Όταν αναφέρομαι στο ότι είμαστε διαφορετικοί και ίδιοι ταυτόχρονα, εννοούμε ότι είμαστε διαφορετικοί ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ή εσωτερικές ανησυχίες. Παρόλα αυτά, όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Και όλα τα παιδιά, εννοείται. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από αγάπη, από ένα σπίτι, από την ασφάλεια γύρω μας, από ένα μέρος να μένουμε. Και αυτά συνδέουν όλους τους ανθρώπους, ώστε να στοχεύουν σε στόχους που μπορούν όλοι μαζί να κάνουν πραγματικότητα. Είναι μια ευκαιρία, λοιπόν, αυτή η γιορτή, όπου ο καθένας δηλώνει με την παρουσία του κατά πόσο κιόλας νοιάζεται ή έχει στο νου του ότι στην πόλη μας υπάρχουν αρκετά παιδιά και νέοι με αναπηρία, ιδιαίτερα με νοητική καθυστέρηση, που άλλα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία, άλλα δεν μπορούν να πάνε ή πηγαίνουν σε άλλες δομές, ας πούμε, σχολικές. Οι δραστηριότητες αυτές απευθύνονται φυσικά για όλα τα παιδιά, είτε φοιτούν στο σχολείο του Κάψια, είτε είναι στο σχολείο το μικρότερο, το ειδικό δημοτικό, είτε τελειώνοντας από το σχολείο. Γιατί ξέρετε ότι δεν υπάρχουν δομές προς το παρόν που να μπορούν να τα απασχολήσουν και οι συνθήκες είναι ακόμα πιο δύσκολες, γιατί ούτε στο χώρο εργασίας μπορούν εύκολα να απορροφηθούν. Και η ύπαρξη δραστηριοτήτων είναι για αυτά μια διέξοδος και μια όση το να μπορούν να έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους και να μπορούν και εκείνοι να κάνουν πράγματα δημιουργικά. Η προπόληση έχει ξεκινήσει ήδη και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε ανακοινώσει ότι καθημερινά, εκτός Κυριακής, στο χώρο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στην Εστία, 6 με 7 κάθε μέρα υπάρχουν κάποιοι εθελοντές και από το Σύλλογο και από τους οδηγούς, όπου προπολούμε προσκλήσεις και σήμερα που κάνουμε αυτή την κίνηση. Αλλά οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να δει και στις αφίσες που έχουμε στην πόλη και στα ειδικά σημειώματα που μοιράζουμε. Έχει τηλέφωνο και πληροφορίες που μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ή μέσω συλλόγων του, γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι είχε γίνει πρώτα μια κίνηση και να μαζευτούμε οι σύλλογοι πολιτιστικοί, αθλητικοί της πόλης και να μπορέσουν μέσω του συλλόγου τους να προωθήσουν την ιδέα αυτή της εκδήλωσης. Αρκετοί, όχι όμως πάρα πολλοί, πρέπει να πω, με λίγη λύπη σύλλογοι, τα αποκρίθηκαν. Όντως κάποιοι το έχουν κινήσει, έχουν ενημερώσει τα μέλη τους, έχουν δώσει πληροφορία, έχουν πάρει προσκλήσεις και από κάποιους αναμένουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον αυτές τις μέρες που είναι και οι τελευταίες αυτή την εβδομάδα, ότι θα κινητοποιηθούν όσοι είναι και θα μπορέσουν να έρθουν. Δεν είναι μια κοινωνική εκδήλωση για τους τύπους, δεν είναι καλεσμένοι οι αρχές του τόπου με την έννοια των επισήμων στο να παρευρεθούν σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά, να το πω έτσι. Είναι μια εκδήλωση, μια γιορτή. Γιατί και τα παιδιά του Κάψια ξέρουν ότι είναι μια γιορτή όπου θα διασκεδάσουν και θα βρεθούν με φίλους. Είναι μια γιορτή, λοιπόν, που είναι καλεσμένοι όλοι. Δεν είναι μια τυπική συνάντηση, απλά για να γίνει και απλά για να δώσει ο κόσμος κάτι για τα απολύτηση ή από οίκτου. Μαρτυρίες για τον αγώνα αποξάρτησης από τα ναρκωτικά δίνουν τα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα για να αποξαρτητοποιηθούν από τις ουσίες. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη της κοινότητας θέλουν να εμπνεύσουν όλους όσους ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά να επιστρέψουν στη ζωή που είχαν πριν όταν ήταν καθαροί. Να δούμε τις δηλώσεις τους. Η πρώτη μου δοκιμή ήταν 13 χρονών, 14. Ήταν η άρνηση το πρώτο συνέστημα. Δεν ήξερα πώς να τον βοηθήσω. Δεν είναι ότι θες να κολλήσεις με αυτό. Λες, εντάξει, ας δοκιμάσω να δω τι είναι το ελέγχο. Ο Ιουσούφ ήταν το χαϊδεμένο μου παιδί. Που δεν το έλεγα όχι. Ο Ιουσούφ δεν ήξερε το όχι. Αυτό που εγώ χρειαζόμουν να ακούσω είναι ότι
θα πρέπει να σταματήσεις να βολεύεσαι και να μην δίνεις άλλο παράταση σε αυτό που ξέρεις ότι έχεις να κάνεις. Ο καθένας έχει εκατομμύρια παράγοντες στο να συνεχίσει να κάνει χρήση. Εγώ κάποια στιγμή νιώθα σημαντικός. Έλεγα δεν θα συμβεί σε μένα, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί σε μένα. Άρχισα να εστιάζω, να επικεντρώνομαι εκεί όταν έβλεπα ότι απογοητεύομαι από άλλα πράγματα της ζωής μου. Όμως ερχόταν η παρέα του να τον δει, δηλαδή δεν σκεφτόμουν ότι μπορεί να το φέρουμε στο σπίτι μου να έχουν τόσο θράσο. Πώς κατάλαβες ότι θες να βγεις από αυτό και πώς τα κατάφερες? Έβλεπα τον τρόμο στα μάτια της μάνας μου. Ήταν δηλαδή κάτι τρομερό. Το έβλεπα να πεθαίνει και δεν ήξερα πώς να το βοηθήσω. Στη δική μου περίπτωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Με πίεσε πάρα πολύ. Τι σου έλεγε η μητέρα σου? Δεν μου άφηνε το χώρο. Και μου λέγει ότι αν θες να διακόψεις και να κάνεις αυτά που έκανες, θα είσαι εκτός σπιτιού. Δεν γινόταν να το χαρίσω έτσι τόσο εύκολα. Ο Ιουσούφ ήταν ακροβατούσε. Γιατί δεν τα κατάφερε με την πρώτη φορά στην κοινότητα, διέκοψα και χρειάστηκε να του δείξω τη σκληρή αγάπη. Δηλαδή να είμαι απόλυτα και σκληρή απέναντι σαν αρκωτή. Όχι μόνο το όχι, δηλαδή χρειάστηκε να τον βγάλω από το σπίτι για να του δώσω το μήνυμα. Ξέρεις κάτι, αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει, τελείωσε. Το ότι πέθανε ένας φίλος μου από τη χρήση, ο οποίος ήταν λίγο πιο μικρός από μένα. Δεν το χωρούσε με μυαλό μου αυτό το πράγμα. Είχα πάει στην κηδεία του, ας πούμε, και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι εγώ θα φύγω από εκεί και εκείνος απλά τον θάψαν σε μια αγωνία, ας πούμε. Έπρεπε να το ρισκάρω όμως. Ή στο σπίτι μου θα τον έκανα ή στο δρόμο. Δηλαδή, εφόσον έπινε ξανά, είχε υποτροπιάσει, δεν γινόταν αλλιώς. Πέρασε διάφορα και εκείνος με την παραβατικότητα, δικαστήρια, κρατητήρια και αυτά, όμως εγώ δεν συμμετείχα σε τίποτα. Παρόλο που ήξερα τα νέα του, ποτέ δεν πήγα να τον δω σε τέτοια σημεία. Δηλαδή στα κρατητήρια εγώ δεν είχα καμία δουλειά. Του είχα δώσει το μήνυμα ξεκάθαρο ότι είμαι εδώ μόνο όταν ακολουθείς το σωστό. Στα λάθη θα είσαι μόνος σου. Κάποια στιγμή δεν μου άρεσε η ζωή, δεν πήγαινε άλλο. Ή φυλακή θα πήγαινα ή θα πέθαινα. Και επειδή έχω περάσει και δικαστήριο σοβαρό, έχω και κόντεψα να πεθάνω κάποια στιγμή. Φοβήθηκες, τρόμαξες ποτέ? Φοβήθηκα, αλλά το κακό είναι ότι όταν εκείνη τη στιγμή φοβάσαι, 10 λεπτά πριν κοντέψεις να πεθάνεις, εκεί λες, ας πούμε, Θεέ μου σώσε με και δεν θα ξαναπιώ ποτέ. Οι γονείς που τον γνώρισαν ρωτούσαν πού είναι ο Ιουσούφ και τους έλεγα αυτός είναι ο Ιουσούφ. Δεν τον γνώρισαν, δηλαδή δεν καταλάβαιναν, είχε αλλάξει τόσο πολύ. Πίστευα πάντα μέσα μου ότι ο Ιουσούφ έχει τόση δύναμη που μπορεί να το κάνει. Αξίζει να παλέψει, αξίζει. Είναι δύσκολα και για το γονιό, πάρα πολύ δύσκολα είναι. Είσαι ευτυχισμένος? Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, αν και έχω αγχωθεί πάρα πολύ γιατί όσο εγώ ήμουνα σε μάχη με τον εαυτό μου, έξω υπάρχει άλλη μάχη με την κρίση και όλα αυτά και τώρα τα βλέπω λίγο καθαρά και τα αντιμετωπίζω κι εγώ. Αλλά εντάξει, εδώ θα κολλήσουμε τώρα. Είναι σημαντικό να έχει κάποιος ανθρώπους. Το πιο σημαντικό από όλα. Είτε θα είναι οικογένεια, είτε θα είναι φίλοι. Find your way into my bones, my joints, into my veins. Ήμουν περίπου 14,5 όταν ξεκίνησα τη χρήση. You spelled your name in charcoal all over my body. Η πρώτη στιγμή πιστεύω ότι ήταν όταν ας πούμε έκανα χρήση και άφηνα, ας πούμε, πολλούς να με εκμεταλλεύονται για να μπορώ να καταφέρω να κάνω χρήση. Κάνω
άλλον άτομο από την οικογένειά μου χρήση. Και έφτασα στην ηλικία και γνώρισα και τις παρέες. Δηλαδή μου ήταν κάτι πολύ φυσικό το να κάνω χρήση. Επειδή ήμουν και ένα άτομο που είχα πολλές ανασφάλειες, γενικά έτσι από μικρή, ένιωθα, ας πούμε, όταν ξεκίνησα τη χρήση ότι είμαι χαρούμενο, ότι είμαι καλά, ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Από ένα σημείο και έπειτα πάλι κάτι μου έλειπε. Δηλαδή από την ουσία πέρασε σε μια άλλη ουσία. Ναι, ακριβώς έτσι. Δηλαδή χρόνο με το χρόνο, ας πούμε, έμπαινα όλο και πιο βαθιά στη χρήση. Το πρόβλημα, ας πούμε, δεν ήταν η χρήση από μόνη της, ήταν όλο το γύρω-γύρω της χρήσης. Είναι πολύ τραγικό που χάνεις τις σχέσεις. Είχαν χαθεί οι ρόλοι, δεν υπήρχε μάνα, πατέρα, κόρη, ας πούμε, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Είχα χάσει, ας πούμε, τους φίλους μου. Γενικά είχα αρχίσει να συναναστρέφομαι με άτομα που ήταν πολύ... πολύ κακής ποιότητας άνθρωποι, δεν είχαν να μου προσφέρουν κάτι, το αντίθετο, με τραβούσαν όλο και πιο κάτω. Από εκεί και πέρα, πώς ήτανε? Νιώθεις μονίμως ότι είσαι άδειος. Δεν υπάρχει κάτι που να κάνεις που να μην το συνδυάσεις με τη χρήση. Είτε αυτό θα είναι στεναχώρια, θα είναι χαρά, ερωτική σχέση που θα έχεις με τον άλλο. Ό,τι και να κάνεις, οτιδήποτε, αν δεν έχεις και αυτό παράλληλα, νιώθεις άδειος. Δεν σε ικανοποιεί τίποτα. Μπορεί να κρατήσει μισή ώρα. Όλη την υπόλοιπη μέρα όμως τι κάνεις? Εσύ πώς αποφάσισες να σταματήσεις? Τι ήταν αυτό που σε σόκαρε και να πεις ότι μέχρι εδώ τέρμα, δεν πάει άλλο, εγώ θα το σταματήσω? Είχα φτάσει σε ένα σημείο που ήταν πολύ άσχημο. Δηλαδή μην νομίζει κάποιος ότι άμα κάνει χρήση κάποιος είναι μόνο αυτό. Περνάς και σε άλλους τομείς. Δηλαδή μπορεί να αρχίσεις να κλέβεις. Υπάρχει πορνεία, υπάρχουν πολλά πράγματα που πάνε μαζί με αυτό. Δεν είναι μόνο η χρήση δηλαδή. Είχα πει ότι θα κάνω μια προσπάθεια έτσι από μόνο μου να κόψω τη χρήση. Και τότε είχε τύχει να μου προτείνει ο πατέρας μου και να μου πει, ας πούμε, αν θέλω να πάω στη Βουλγαρία για να σπουδάσω. Είχα τελειώσει το σχολείο. Και λέω εγώ, ας πούμε, από μέσα μου, καλά, εγώ τι θέλω να σπουδάσω. Απλά σκέφτηκα ότι, όπα, μια ευκαιρία να σηκωθώ να φύγω από εδώ, να κόψω και με αυτούς που κάνω παρέα. Και εκεί αντί να κόψω τη χρήση, εννοείται, τα έκανα τρεις χειρότερα. Και ό,τι δεν είχα ζήσει εδώ, ας πούμε, στα χρόνια που έκανα χρήση, τα ζήσα εκεί σε 6-7 μήνες δηλαδή που έμεινα. Και ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Δηλαδή έφτασε σε ένα σημείο που καταρχήν έμεινα τελείως μόνη μου. Και έφτασε σε ένα σημείο που είπα ότι φεύγω έτσι όπως είμαι και κάνω κάτι, ή θα πεθάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ήθελα να ζω καταρχήν έτσι όπως ήμουν. Δεν υπήρχε λόγος. Στην πραγματικότητα ήταν η γονή σου αυτή που την τελευταία στιγμή... Η μάνα μου συγκεκριμένα στην αρχή. Μετά από κάποιο καιρό ακολούθησε και ο πατέρας μου, αλλά η μάνα μου ήταν στην αρχή που με βοήθησε. Έμαθε τέλος πάντων που είχα φτάσει και τι έκανα. Και ευτυχώς ήταν αμέσως πολύ θετική στο να παρατήσω σπίτια, σχολές, τα πάντα και να σηκωθώ να φύγω από εκεί και να έρθω σε ένα πρόγραμμα. Και με βοήθησε πολύ αυτό. Δηλαδή λίγο ήθελα. Ήθελα ένα τσάκ, ήθελα κάποιον να με τραβήξει, να μου πει έλα. Όταν ήξερα ότι ήξεραν και τους κοίταξα. Δηλαδή αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή. Αισθανόσουν δηλαδή ότι έχεις αποτύχει ως προς τις προσδοκίες που είχαν για σένα? Ναι, αισθανόμουν ντροπή βασικά. Αυτό αισθανόμουν, μεγάλη ντροπή. Αισθάνεσαι δυνατή? Φυσικά και αισθάνομαι δυνατή. Αισθάνομαι πολύ περήφανη καταρχήν που νιώθω ότι είναι το πρώτο πράγμα που καταφέρω, ας πούμε, να το κάνω από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής μου. Δηλαδή πλέον νιώθω μια σιγουριά για τον εαυτό μου. Λέω εντάξει, μετά από 2 χρόνια δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, να ξαναγυρίσω πάλι εκεί. Μακάρι να μπορούσε, ας πούμε, να μπορούσε ο κόσμος να δει τι κάνουμε εδώ και πώς είναι εδώ και πώς είμαστε στο μεταξύ μας. Και με τα παιδιά και με το προσωπικό. Είμαστε πραγματικά σαν οικογένεια. Τώρα όμως όλα αυτά ανήκουν σε ένα παρελθόν. Ναι, καλά, εντάξει.
Τι δουλειά θες να κάνεις, ναι. Πώς φαντάζεσαι το μέλλον? Λοιπόν, θέλω να σπουδάσω. Είναι πολύ μεγάλο στόχος αυτός που έχω και θα το προσπαθήσω κατευθείαν με το αποτελέσω στην κοινότητα. Θέλω να γίνω κοινωνική λειτουργός. Εγώ αυτό ήθελα πάντα. Δεν το θέλω τώρα. Αυτό είναι το αστείο. Ότι ήθελα να γίνω κοινωνική λειτουργός, νομίζω πριν ξεκινήσω τη χρήση. Θυμάμαι από 13-14 χρονών έλεγα ότι ήθελα να το κάνω αυτό. Πιστεύω ότι έχω όλες τις βάσεις και μέσα από την κοινότητα και την υποστήριξη πλέον να το καταφέρω. Και νιώθω ότι πατάω και στα πόδια μου, κάτι που δεν το ένιωθα ποτέ. Μόλις τελείωσε το δημοτικό, που δεν μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω ποια είναι, πώς θα ήταν αυτό το παιδί χωρίς τη χρήση. Εγώ δηλαδή το παιδί μου το μεγάλωσα μέσα στη χρήση. Πώς ένα παιδί 12 χρονών πέφτει στα ναρκωτικά? Ήμασταν μια οικογένεια πάρα πολύ χαλαρή, πάρα πολύ ανοιχτή. Ήμασταν μια οικογένεια χωρίς ιδιαίτερα όρια. Θεωρούσαμε τους εαυτούς μας σε εισαγωγικά δημοκρατικούς. Δεν θέλαμε να επιβάλλουμε στα παιδιά μας πράγματα που θα μπορούσαν να τα λυπήσουν, να τα σταχωρήσουν, να τα δυσκολέψουν κτλ. Οπότε εσείς μετά αισθανόσασταν υπεύθυνος. Όταν έφτασα πλέον στο σημείο να μου αποδειχθεί περίτρανα, κατάφασα ότι ο γιος μου κάνει χρήση, γιατί το συνέλαβε η αστυνομία για κατοχή και χρήση. Θύμωσα τόσο πολύ με αυτό το παιδί που δεν μπορούσα πλέον να δω ούτε τα λάθη που είχα κάνει εγώ, ούτε τα λάθη που είχε κάνει η υπόλοιπη οικογένεια, ούτε τα λάθη που είχε κάνει ο ίδιος. Αρνιόμουν. Του έριξα όλο το βάρος ότι αυτός φταίει, αυτός πήγε και έκανε χρήση. Έχει μετανιώσει? Δεν νομίζω να έχει μετανιώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα αισθάνεται επιτυχημένος. Ότι πέτυχε αυτό που ήθελε με αυτό που έκανε. Όπου αυτό που ήθελε τελικά ποιο ήταν, να τραβήξει την προσοχή μου. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ικανοποιημένος από αυτό. Εγώ τον βλέπω όμως να είναι ικανοποιημένος από αυτό που κάνει σήμερα. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει αυτό που θέλει να κάνει, ένας άνθρωπος ο οποίος επιτέλους ακολουθεί το όνειρό του. Είναι ένας όριμος άντρας. Γερός, υγιής. Το πιο σημαντικό ποιο είναι στη σχέση παιδιού ονέα? Από τη δική μου εμπειρία. Να είναι ο γονιός γονιός. Δεν είμαστε φιλαράκια, δεν είμαστε συνάδελφοι, δεν είμαστε ίσοι. Είμαστε γονείς. Θα αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα και θα πάμε σε ένα πιο ευχάριστο θέμα. Το επόμενο μας θέμα περιέχει πολλή δεξιοτεχνία. Της έκανε το τραπέζι του μπιλιάρδου. Ο Φλόριαν Κοχλέρ, γνωστός και ως Venom, πραγματοποιεί απίστευτα τρίκ στο τραπέζι του μπιλιάρδου με όπλα τη στέκα και τη φαντασία του. Στο βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο και έχει γίνει ήδη viral, έχει δίπλα του μια χυμώδη ξανθιά η οποία του βάζει δύσκολα. Με εκπληκτική δεξιοτεχνία, ο Κοχλέρ σημαδεύει με 100% επιτυχία. Να δούμε το ταλέντο του στο επόμενο βίντεο. Thank you.
Πολύ ενδιαφέρον το βίντεο που είδαμε, αν και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι όλα αυτά αληθινά. Κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 ακριβώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή, μέσα από την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Να έχετε μια χαρούμενη μέρα. Καλημέρα σας.